Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα Στέργιο, καλησπέρα. Σου αρέσουν αυτές τις κουβέντες ή πλέον τις αποφεύγεις? Εμβόλια, ποιο έκανες, αυτό, οι μάσκες, όλα αυτά που μας έχουν ταλαιπωρήσει. Δεν άκουσα, δεν σε άκουσα Στέργιο μου. Σου αρέσουν λέω αυτές τις κουβέντες πλέον για εμβόλια και μέτρα και μάσκες και... όχι, νομίζω δεν αρέσει σε κανέναν. Μας έχει κουράσει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Αν και δεν το βλέπω να τελειώνουμε και τόσο εύκολα. Πάντως βλέπεις Γιώργο, πάντως εσύ φαντάζομαι, βλέπεις και πολύ εσύ ότι, κουραστική ναι, κατάσταση. Και πολλοίς κόσμος έχει επηρεαστεί πάρα πολύ. Δηλαδή, θέλοντας και μη, πολλοίς κόσμος είναι όλες οι κουβέντες του όπου και να βρεθεί για το εμβόλιο, οι μάσκες, δηλαδή, έχει δημιουργήσει προβλήματα σε πολύ κόσμο. Φοβίες, ανασφάλεια, άγχος. Μακάρι είναι να... το άγχος, είναι, ναι. Είναι η φοβία, τρομοκρατία, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος στα οικονομικά. Γενικότερα υπάρχει μια πολύ δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και δεν ξέρω αν θα σταματήσει κιόλας, γιατί από ό,τι διαβάζω, από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι ακούω στην τηλεόραση, δεν ξέρω κάτι, δεν τα βλέπω και τόσο καλά. Σαν να μας, σαν να μας προετοιμάζουν για... καταστάσεις πάλι χειμωνιάτικες, Γιώργο. Εγώ αυτό μάλλον, πιστεύω. Ναι, όχι μάλλον, ετοιμάζουν το έδαφος. Δηλαδή σιγά σιγά, ναι, ακούς δυο ευχάριστα, σου πετάνε και ότι να το νέο στέλεχος, το Δέλτα, το Έψιλον, δεν ξέρω που θα τελειώσει. Ναι. Μακάρι να μην επιβεβαιωθούν όλα αυτά. Να πάνε όλα καλά, να μην υπάρχουν προβλήματα και να όλος ο κόσμος να απεγκλωβιστεί από αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει. Ωραία, δεν σε καλέσαμε για τον κορονοϊό. Φαντάζομαι δεν δηλώνεις ειδικός, γιατί πολλοί στην ανθρωπή μας είναι γιατροί, δικηγόροι, τα ξέρουν όλα και για όλους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το Euro, Γιώργο, νομίζω, γιατί η επικαιρότητα αυτή είναι. Θα πιάσουμε και τον ΠΑΟ, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε και πολλά χειροπιαστά πράγματα στα χέρια μας, ωστόσο έχουμε πράγματα να κουβεντιάσουμε. Φαντάζομαι ότι παρακολουθείς το Euro, δεν ξέρω αν είδες όλα τα παιχνίδια, το μεγαλύτερο μέρος της φάσης των ομίλων. Το έχω, ναι, τα έχω παρακολουθήσει και πραγματικά είμαι πολύ, όπως όλος ο κόσμος, είναι ένα πολύ καλό γύρο, με καλές ομάδες, με πολύ θέαμα, με πολλά γκολ. Είναι μια πολύ ευχάριστη νότα για το ποδόσφαιρο. Νομίζω, Γιώργο, τουλάχιστον εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου, το περίμενα το θέαμα να μην είναι τόσο έτσι ψηλό και η ποιότητα. Δηλαδή περίμενα τους παίχτες κουρασμένους, αλλά βλέπουμε ότι οι περισσότερες ομάδες και τρέχουν και μοχθούν και ωραία γκολ είδαμε. Και ωραία αυτογκόλ επίσης είδαμε. Είναι φανταστικό το νούμερο των 7 αυτογκόλ σε 36 παιχνίδια. Δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά. Ναι. Αλλά γενικότερα αυτό που είπες, βλέπουμε παιχνίδια με ενδιαφέρον, με ωραία γκολ, με suspense, με αγωνία. Τουλάχιστον τα περισσότερα, γιατί υπήρξαν και 4-5 κακά παιχνίδια, αλλά τα υπόλοιπα νομίζω ήταν σε καλό επίπεδο. Ναι, ναι, όχι. Είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και οι ομάδες και οι ποδοσφαιριστές. Για να είμαι ειλικρινής, και εγώ πριν το Euro και όλοι μας λέγαμε ότι δεν θα είναι και τόσο υψηλό το επίπεδο λόγω της κατάστασης, λόγω το ότι οι ποδοσφαιριστές αυτό που βιώσανε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, γενικά υπήρχε μια ανακατοστούρα γύρω από το ποδόσφαιρο, αλλά πραγματικά μας διέψευσε και είναι, όπως είπα και πριν, είναι μια ευχάριστη νότα για όλους μας που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Ποια είναι η ομάδα που σε εντυπωσίασε, Γιώργο? Κοίταξε να δεις, η ομάδα που με εντυπωσίασε, νομίζω ότι η Ιταλία σαν ομάδα, νομίζω έχει, πάντα η Ιταλία ήταν ένα μεγαθύριο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, νομίζω ότι με την παρουσία της, με αυτά που μας έχει δείξει, νομίζω ότι είναι, όχι δεν θα έλεγα η έκπληξη, είναι η ομάδα που μας έχει κεντρήσει και μας έχει κάνει το κλικ λίγο περισσότερο. Μπορείς να παίζεις σπουδαίο ποδόσφαιρο, μιλάω γενικά αγωνιστικά σαν ομάδα. Βγάζει πολύ ένταση όμως, Γιώργο. Δηλαδή στα δύο πρώτα μάτς που παίξαν οι βασικοί, όχι ότι στο τρίτο ήταν άσχημοι, αλλά όπως και να το κάνουμε, ο ρυθμός ήταν πιο πεσμένος, μπήκαν όλοι αναπληρωματικοί. Αλλά στα δύο πρώτα παιχνίδια η ένταση που έβγαλε ήταν απίστευτη. Δεν είναι για μήνα Ιούνιο, δηλαδή. Ακριβώς, ακριβώς. Και χωρίς να έχει. Ακριβώς, θα συμφωνήσω, Στέρνιο, και χωρίς να έχει το μεγάλο ή τα μεγάλα τα ονόματα. Όχι ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν είναι ονόματα. Ναι, αλλά έχεις δίκιο. Δεν έχει Βιέρι, δεν έχει Τότι, Ντελπιέρο. Ακριβώς. Δεν έχει, δεν έχει. Είναι μια ομάδα συνόλου. Είναι μια πολύ καλοδουλεμένη ομάδα που ξέρει τι ζητάει μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι είναι η ομάδα που έχει κάνει ευχάριστη έκπληξη
Και νομίζω ότι με την εικόνα που μας έχει δείξει ότι είναι και από τα φαβορί και για την κατάκτηση. Ναι. Η ομάδα που σε, και πέρα, η ομάδα που σε, έχει, που σε απαγωγεί. Για πες τη Γαλλία. Η Γαλλία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, έχει τρομερή ομάδα και πολύ σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, είναι ένα καλό γιούρο. Η Γερμανία χωρίς να εντυπωσιάσει και χωρίς να είναι η Γερμανία που ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν πάει να είναι Γερμανία. Το κατάλαβε καλά η Πορτογαλία αυτό. Ότι το κατάλαβε η Πορτογαλία. Η Πορτογαλία το κατάλαβε καλά πάντα για τη Γερμανία. Πορτογαλία. Ναι. Και έχει και ένα Φερνάντο Σάντος που μπορεί να κάνει το θαύμα και πάλι. Και ένα Ρονάλτο. Εντάξει, είναι, θα γίνουν και στα προκριματικά πολύ σπουδαία παιχνίδια, πολύ καλά παιχνίδια. Θα έλεγα το μόνο μείον σε όλες αυτά τα μεγαθύρια των εθνικών ομάδων, μείον, κάτι που δεν είναι η Ισπανία. Αν εκτερέσουμε το προχθεσινό το παιχνίδι, ναι, αλλά δεν είναι η Ισπανία που την είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Περνά και αυτή μια περίοδος μεταβατική, χωρίς Τσάβη, χωρίς Ινιέστα, χωρίς Ράμος, δηλαδή είναι παίκτες. Ναι, εντάξει. Έχουν φύγει όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, ήρθαν νέα παιδιά, που αυτά τα παιδιά φυσικά σε 2-3 χρόνια θα είναι τα μεγαλύτερα ονόματα που θα κυριαρχούν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ναι. Γιώργο, να κάνουμε λίγο μια παρέτηση από το Euro. Αλλάζει ο κανονισμός των εκτός έδρας γκολ, δηλαδή δεν θα έχει πλέον καμία παραπάνω αξία το γκολ εκτός έδρας με το γκολ εντός έδρας και μιλάμε για τα παιχνίδια knockout, τα λεγόμενα διπλά παιχνίδια. Πώς το αντιμετωπίζεις αυτό, δηλαδή η πρώτη σκέψη που έκανες ποια είναι? Είναι για καλό του αθλήματος θεωρείς ή είναι για κακό του, του αθλήματος? Ναι, προσωπική μου εκτίμηση και θέση είναι ότι είναι καλό. Είναι να παίζεις ένα παιχνίδι, πηγαίνεις να το κερδίσεις, οπότε ξέρεις τι ζητάς μέσα στο γήπεδο, δεν επαναπάβεσαι στο εκτός έδρας γκολ, είτε να το βάλεις είτε να το δεχτείς. Ναι, είναι καθαρά ένα παιχνίδι που δεν έχει πριν ξεκινήσει το παιχνίδι σκέψεις, α, ξέρω εγώ θα βάλω ένα γκολ και μετράει για τόσο. Τον κρατάει το ποδοσφαιριστή. Νομίζω για μένα είναι καλή, έπρεπε να γίνει και είναι σωστό. Έχεις παίξει πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Σας κρατούσε πίσω η σκέψη ότι καλό είναι να μην φάμε γκολ στην Τούμπα γιατί μετά τα πράγματα είναι δύσκολα? Νομίζω ναι, έτσι είναι. Δεν γίνεται να μην το σκέφτεσαι. Ναι, ναι, φυσικά. Η σκέψη ήταν φυσικά. Πάντα υπήρχε αυτή η σκέψη. Ναι. Πάντα υπήρχε αυτή η σκέψη. Είναι αυτό που σου είπα και πριν. Δηλαδή πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού έχεις να μην φας γκολ ή αν πετύχεις γκολ ότι πόσο υπέρ σου, πόσο στασύν θα είναι. Αλλάζει πάντως σημαντικά η μορφή του αθλήματος. Παρότι δεν αλλάζει κάποιος κανονισμός εντός του χορταριού, αλλά καλός ή κακός το ποδόσφαιρο έτσι το μάθαμε όλοι μας. Κοίταξε να δεις, ναι, βλέπω όπως είπες και εσύ Στέλιο, αλλάζουν, θέλουν να αλλάξουν τα δεδομένα γύρω από το ποδόσφαιρο. Ίσως θέλουν να το κάνουν λίγο πιο θεαματικό, πιο ανταγωνιστικό. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι, έτσι πρέπει να λειτουργεί ο χώρος του ποδοσφαίρου, δηλαδή και η ομάδα, έτσι πρέπει να λειτουργούν. Να μην έχουν τίποτα, να ξέρεις ότι μπαίνεις στο γήπεδο, παίζεις 90 λεπτά, διεκδικείς το αποτέλεσμα και είναι αυτό. Μήπως σιγά σιγά Γιώργο να καταργήσουμε νομίζω και το offside. Δεν θα υπάρχει πολύ σκοπιμότητα. Ναι. Νομίζω σε όλο αυτό δεν θα υπάρχει τόσο πολύ σκοπιμότητα και θα είναι πιο αποτελεσματικό και πιο ανταγωνιστικό θα έλεγα τα πρωταθλήματα και οι αγώνες. Μήπως σιγά σιγά να καταργήσουμε και το offside Γιώργο. Γιατί πάλι είδαμε 5-6 γκολ, πραγματικά ήταν στο χιλιοστό που ακυρώθηκαν για ομάδες στο Euro μέσω VAR. Μήπως θα ήταν καλό για το άθλημα να κυρωθεί και το offside, να τελειώνουμε, να βλέπουμε πιο πολλά γκολ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό να γίνει και κάτω από ποιες συνθήκες. Έχει γίνει κουβέντα πάντως. Έχει γίνει κουβέντα κατά καιρούς. Θα είναι πολύ πιο επιθετικό το ποδόσφαιρο και θα βλέπουμε πολύ περισσότερα. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι και τόσο εύκολο. Και αν, γιατί έχει συζητηθεί αρκετά συζητήσεις τελευταία, πιστεύω ότι θα βάλουν κάποια στάταρ σε ό,τι έχει να κάνει με την περίπτωση του site που είπες και εσύ. Τουλάχιστον ξέρεις αν είναι ο άλλος δύο σώματα μπροστά, οκ, αλλά τώρα με το χιλιοστό δεν ξέρω, θα μου πεις υπάρχει τεχνολογία, αλλά... Αυτό, ναι αυτό. Είναι και λίγο, οκ. Εντάξει, τώρα με το VAR φυσικά έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση και όχι μόνο στο site, γενικότερα σε φάσεις
που κρίνανε ένα παιχνίδι και νομίζω ότι είναι το ξεκάθαρο πλέον ότι έχουν περιοριστεί τα λάθη σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και από τη στιγμή που από το Μουντιάλ νομίζω θα μπει σε εφαρμογή και το ρομποτικό offside που δεν θα έχει καμία σχέση ο διαιτητής, δηλαδή θα βγαίνει αυτόματα το αν είναι offside ή όχι, εκεί πλέον θα υπάρχει απόλυτη δικαιοσύνη. Γιατί και στην Ελλάδα, Γιώργο, ακούσαμε άλλες ομάδες, όχι οι γραμμές δεν είναι σωστά. Ο ΠΑΟΚ ότι του βγάζανε το δεχότανε όπως κάνει πάντα, αλλά άλλες ομάδες βγάλαν τρίγωνα, μυρογνωμόνια, ευθείες, όχι η ευθεία δεν είναι σωστή. Οπότε από του χρόνου θα μιλάμε και για αυτόματο offside, οπότε νομίζω η κουβέντα μετά θα πάει μόνο στο αν ήταν πέναλτι ή όχι, που εκεί δεν ξέρω πώς μπορεί να βρεθεί η λύση, αλλά... Εδώ στην Ελλάδα, Στέργιο, δεν συμφέρει το ΒΑΡ. Δεν του συμφέρει το ΒΑΡ. Μάλλον, δεν συμφέρει, όχι. Δεν συμφέρει. Ο ΠΑΟΚ, σου θυμίζω, αποδέχτηκε ότι ο Τσόλακ στο ματς με το Βόλο, στο Παθεσσαλικό, στο ξεκίνημα, ήταν offside και ήταν οπότε άκυρο το πέναλτι που του έγινε. Άλλες ομάδες, ξαναλέω, βγάλαν γραμμές δικές τους, το Πυθαγόριο θεώρημα. Okay, το αφήνουμε αυτό. Γιώργο, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει ανησυχία στον κόσμο, γιατί μιλάς με πολύ κόσμο, σε πλησιάζουν, σε ρωτάνε, οι φίλοι σου φαντάζομαι οι περισσότεροι ΠΑΟΚ θα είναι. Ποιο είναι το κλίμα που εσύ, ας πούμε, λαμβάνεις για την ποδοσφαιρική ομάδα? Και εγώ το εισπράττω αυτό, σε συζητήσεις, ας πούμε, ότι υπάρχει μια ανησυχία, ένας προβληματισμός, ότι δεν γίνονται οι κινήσεις που ίσως είχαν στο μυαλό τους ή περιμένανε. Εγώ θα σου πω η προσωπική μου εκτίμηση και θέση είναι ότι ο ΠΑΟΚ για μένα καλά κάνει. Να το πω έτσι ξεκάθαρα, ό,τι είναι να κάνει και ό,τι έχει στο πρόγραμμά του και στο πλάνο του να το κάνει χωρίς να βγαίνει προς τα έξω οτιδήποτε. Πιστεύω ότι θα γίνουν κινήσεις, θεωρώ σίγουρο ότι θα κάνουν κινήσεις. Ήρθε ένας προπονητής που γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τα πρόσωπα και τις καταστάσεις και το πώς πρέπει να λειτουργήσει την ομάδα του ΠΑΟΚ και νομίζω αυτό είναι στα σύν. Υπάρχει με τη διοίκηση επικοινωνία. Θέλω να πιστεύω ότι δεν χρειάζεται τόση μεγάλη ανησυχία να υπάρχει προβληματισμός, γιατί είμαι πεπισμένος και σίγουρος ότι πάντα βάσει του πλάνου και το σχεδιασμό που έχει κάνει ο προπονητής για την ομάδα θα κινηθεί η διοίκηση πάνω σε αυτό και θα υλοποιήσει τις όποιες ανάγκες έχει ο προπονητής και η ομάδα. Πάντως, αν κάναμε, Γιώργο, την κουβέντα αυτή που κάναμε πριν από 3-4 μήνες, δηλαδή πριν αρχίσει ο Πάμπλο Γκαρσία και συμμαζέψει την ομάδα και την κάνει πραγματικά ένα σύνολο που για 2 μήνες πήρε πάρα πολλά ντέρμπι, πήρε και το κύπελο, πήρε και την δεύτερη θέση, θα λέγαμε ότι η ομάδα χρειάζεται πάνω από 7-8 παίκτες πρώτης γραμμής. Με τον Πάμπλο Γκαρσία, πολλοί παίκτες ανέβασαν τις μετοχές. Για παράδειγμα, ο Βαρέλα νομίζω έκανε ένα κορυφαίο δίμηνο στο τελευταίο. Αλλά και άλλοι παίκτες ανέβηκαν, όπως και ο Πασχαλάκης. Άλλο το κλίμα για τον Πασχαλάκη τον Δεκέμβριο και τον Γενάρη, και άλλο το κλίμα τον Απρίλιο και τον Μάιο. Και φαίνεται πως ο Λουτσέσκου θα δώσει ευκαιρίες στους περισσότερους παίκτες που γνωρίζει. Μπορεί ένας προπονητής να αλλάξει την εικόνα ενός ποδοσφαιριστής? Δηλαδή, να σου κάνω την ερώτηση πιο συγκεκριμένα. Μπορεί, για παράδειγμα, ο Λουτσέσκου να αλλάξει την εικόνα του Μπίσεσβαρ? Εννοείται. 100%. 100% μπορεί να το κάνει, γιατί ο ποδοσφαιριστής καταλαβαίνει και αισθάνεται αν τον υπολογίζει και αν τον στηρίζει και το πόσο μπορεί να τον χρησιμοποιήσει ο προπονητής. Αντιλαμβάνεται αυτό και νομίζω πάνω εκεί δίνει και ό,τι έχει να δώσει σαν ποδοσφαιριστής. Αυτό που είπες, είναι σίγουρα ο Λουτσέσκου ξέρει πολύ καλά το μεγαλύτερο μέρος και κομμάτι των ποδοσφαιριστών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, έχει δουλέψει μαζί τους, ξέρει πώς δουλεύουν, ξέρει τον καθένα πού μπορεί να φτάσει και τι μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα δεν πάει μόνο αυτό. Εγώ θα έλεγα, όπως λέω πάντα, η τοποθέτησή μου είναι ότι ο ΠΑΟΚ πάντα χρειάζεται παίχτες και αυτή τη δεδομένη στιγμή πάλι χρειάζεται ποδοσφαιριστές. Απλά εγώ θα το ξαναπώ ακόμα μια φορά, οι παίχτες που πρέπει να έρχονται στον ΠΑΟΚ πρέπει να είναι από το υψηλότερο ράφι, να είναι ποιοτικοί, να είναι προσωπικότητες, να έχουν μια ηγετική φυσιογνωμία, δηλαδή να είναι παίχτες top που θα έρθουν να μπουν και να αλλάξουν και το επίπεδο της ομάδος. Δεν είναι και πολύ εύκολο αυτό, γιατί ξέρεις και εσύ ότι για καλούς ποδοσφαιριστές η Ελλάδα δεν είναι η πρώτη, η δεύτερη ή η τρίτη επιλογή, μπορεί να είναι και η 15η.
ανεξάρτητα αν ο ΠΑΟΚ. Σίγουρα δεν είναι δυναμική. Εύκολο, αλλά υπάρχουν. Αλλά υπάρχει δυνατότητα και υπάρχουν και οι ποδοσφαιριστές που μπορεί να φέρεις. Εγώ είμαι αυτής της άποψης, πάντα είχα αυτή την άποψη. Δηλαδή από το αν είναι να φέρεις κάποιον παίχτη που να είναι εισάξιος ή κατώτερος από αυτούς που έχεις, καλύτερα να μην τον φέρεις. Πρέπει να ψάχνεις πολύ καλύτερους ποδοσφαιριστές από αυτούς που έχεις αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Γιώργο, ποια είναι η άποψή σου για τον, για τον Τζόλι? Θα είναι καλό για τον ίδιο για... και τον ΠΑΟΚ να φύγει τώρα ο Χρήστος ή να παίξει ένα χρόνο ακόμα τουλάχιστον στην ομάδα? Γιατί πάλι άνοιξε κουβέντα η United, η Dortmund, η Gladbach, η Breeze. Πολλές ομάδες δείχνουν ενδιαφέροντα για τον Τζόλι. Έχει περάσει από αυτή τη θέση, δηλαδή να είσαι 18-19 και να φορτώνεσαι με πίεση. Ναι. Τι πιστεύεις για τον Χρήστο αλλά και για τον ΠΑΟΚ? Θα είναι το Δύο είναι τα τινά. Καταρχήν σίγουρα ο Τζόλις είναι το καλύτερο περιουσιακό στοιχείο που έχουμε στην ομάδα. Είναι και σε αυτή τη φάση, είναι η ηλικία του τέτοια. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, τα έχει δείξει τα δείγματά του, τα έχει δείξει μέσα στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα όλο αυτό που έχει γίνει και με τη μη χρησιμοποίησή του στα τελευταία παιχνίδια, αλλά και γενικότερα όλος αυτός ο ντόρος που γίνεται στο όνομά του, αναμενόμενο φυσικά είναι για ένα νεαρό ποδοσφαιριστή που έχει δείξει πολύ θετικά δείγματα. Από εκεί και πέρα εγώ θα έλεγα ότι όσο το δυνατόν τελειώσει αυτή η φασαρία που γίνεται γύρω από το όνομα του Τζόλι, τόσο καλύτερο θα είναι και για τον ίδιο αλλά και για την ομάδα. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, άμα προκύψει μια πολύ καλή πρόταση, σίγουρα και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί. Εγώ το έχω πει ότι είναι δύσκολο ο ΠΑΟΚ να κρατήσει έναν ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Τζόλις στην ηλικία αυτή που είναι. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει πρόταση, τι πρόταση είναι, θα την εξετάσει ο ΠΑΟΚ, θα δει τι γίνεται και νομίζω μετά θα πράξει κιόλας. Σαν ποδοσφαιριστής θα είναι πολύ λογικό, θα είναι πολύ καλό για την ομάδα να παραμείνει, δεν το συζητώ. Από την άλλη όμως αν έρθει πρόταση είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον κρατήσει ο ΠΑΟΚ. Υπάρχουν φορές, Γιώργο, που αναρωτιέσαι πώς θα ήταν τα πράγματα όταν εσύ έπαιζες ποδόσφαιρο, αν ήταν τόσο εύκολο να πας στο εξωτερικό. Γιατί δεν ξέρω, οι νεότεροι που μας ακούνε, το να πάει Έλληνας παίκτης στο εξωτερικό ήταν είδηση της δεκαετίας. Ήταν τα πράγματα δύσκολα. Πλέον δεν είναι τόσο δύσκολο. Πάρα πολλοί Έλληνες και καλά κάνουν και πολλοί από αυτούς έχουν δείξει καλά πράγματα. Καμιά φορά έτσι σκέφτεσαι πώς θα ήταν η καριέρα σου, αν ήταν τόσο εύκολο να παίξει ένας Έλληνας στο εξωτερικό ή όχι? Καταρχήν, Στέργιο, δεν ήταν εύκολο, ήταν απίθανο. Τότε δεν έβγαινε ποδοσφαιριστής, δεν μπορούσε να βγει ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Ήταν έτσι τα δεδομένα, έτσι ήταν η κατάσταση στο ποδόσφαιρο που δεν μπορούσε να φύγει ποδοσφαιριστής. Αυτό ξεκίνησε μετά την, αν θυμάμαι καλά, το 1997, μετά τον Μπόσμαν. Έτσι. Και μετά, ας πούμε, όσο περνούσαν τα χρόνια, έχει ανοίξει η αγορά και έτσι πρέπει να είναι. Λογικό, έτσι πρέπει να λειτουργεί. Έτσι πρέπει να λειτουργούν. Εκείνα τα χρόνια σε εμάς δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα να φύγει κάποιος νεαρός ποδοσφαιριστής να πάει στο εξωτερικό. Ήταν κλειστά τα σύνορα, οι συνθήκες ήταν διαφορετικές. Τώρα βλέπουμε ότι παίζουν παιδιά, μπορεί να παίξουν και πολύ λίγο και με κάποιες εμφανίσεις, με έναν καλό μάνατζερ ή με κάποιες τέτοιες να παίζουν και έρθουν στο εξωτερικό. Mm-hmm. Σου μένει το παράπονο ή όχι, είναι θέματα που τα έχεις ξεπεράσει πλέον μετά από τόσα χρόνια? Όχι, τα έχω ξεπεράσει, Στέργιο, δεν μένουμε στο παρελθόν. Εκείνα έτσι ήταν τα χρόνια, έχουν αλλάξει τώρα, οι συνθήκες ήταν διαφορετικές, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά νομίζω δεν πρέπει να στεκόμαστε στο παρελθόν και το τι ο καθένας έχει κάνει και εμείς εκείνα τα χρόνια που παίξαμε ήταν πολύ ωραία. Έχεις δίκιο. Εγώ είναι... τουλάχιστον έπαιξα στην ομάδα που αγάπησα και ήθελα να παίξω, το έχω πει επανειλημμένες φορές. Εντάξει, όλα τα χρόνια είναι ωραία. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εκείνα ήταν λίγο πιο διαφορετικά, πιο δύσκολα. Τώρα είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα, σε τρόπο συνθηκών, αλλά και γενικότερα στον τρόπο λειτουργίας και των ομάδων, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με τις μεταγραφές. Εντάξει, από εκεί και πέρα μένει ο καθένας, έχει γράψει την πορεία του, έχει γράψει την ιστορία του και μένει εκεί σε αυτά που έχει προσφέρει. Νομίζω, Γιώργο, ότι η καλύτερη πρίκα για ένα ποδοσφαιριστή είναι το πόσο σκέφτεται ο κόσμος μετά από 5, 10, 15, 20 χρόνια που έχει αποσυρθεί, έτσι.
Δηλαδή, άσχημη κουβέντα, άσχημη κουβέντα για σένα, εγώ δεν έχω ακούσει και είμαι τώρα ειλικρινής, ούτε θέλω να σου χαδέψω τα αυτιά, αλλά δεν το έχεις και ανάγκη. Αλλά νομίζω ότι το να ακούς μόνο καλές κουβέντες είναι πολύ σημαντικό στη ζωή και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Το ηθικό κομμάτι είναι το πιο σημαντικό και η παρακαταθήκη που αφήνει ένας ποδοσφαιριστής είναι αυτή, ότι σταματώντας τον ποδόσφαιρο γιατί πέφτουν τα φώτα, δεν είσαι στην επικαιρότητα, είναι πολύ σημαντικό να βγαίνεις, να περπατάς, να σε βλέπεις, να πας, ξέρω εγώ, να φας, να πεις ένα καφέ, να σε μιλάει ο κόσμος, να θέλει να φωτογραφηθεί, να θέλει το αυτογραφό σου, τη φανέλα σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Εγώ θα μιλήσω προσωπικά για μένα. Κοντεύω κοντά 20 χρόνια που σταμάτησα το ποδόσφαιρο και εισπράττω πάρα πολύ αγάπη από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, κάτι φυσικά που είναι αμοιβαίο και από μένα. Δηλαδή είναι αυτό που έχει, που μένει τελικά, αυτή η παρακαταθήκη που αφήνεις. Ζίβκοβιτς ή Τζόλης για MVP, είναι σε εξέλιξη η ψηφοφορία της ΠΑΕ. Ποιο θα ψήφισες? Το Ζίβκοβιτς θα ψήφισα. Το Ζίβκοβιτς, Εντάξει, ήταν, να σου πω κάτι, θα σου πω. Και οι δυο, για μένα και οι δυο αυτοί ήταν οι top ποδοσφαιριστές σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ο Τζόλης στην πρώτη περίοδο, στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος, ήταν πολύ καλύτερος, δεν το συζητάμε. Ήταν κάτι, αυτός που φαινότανε, αυτός που έτρεχε την ομάδα, αυτός που ήταν με διαφορά ο καλύτερος ποδοσφαιριστής. Μετά όταν ο Τζόλης έμεινε πίσω, έμεινε έξω από την ομάδα, νομίζω ο Ζίβκοβιτς έδειξε και αυτός τα στοιχεία που έχει. Είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Εγώ το έχω πει ότι αυτά τα δύο τα παιδιά είναι ό,τι καλύτερο διέθετε φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μακάρι να μείνουν και του χρόνου, Γιώργο, και να έχουν και οι δύο το ίδιο διάστημα, να είναι και οι δύο καλοί, όχι μία ο ένας και μετά ο άλλος, είναι ό,τι καλύτερο για την ομάδα. Σίγουρα, γιατί είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, είναι σε μια πάρα πολύ καλή ηλικία, μακάρι να μείνουν στην ομάδα και μακάρι, γιατί με αυτούς τους δύο σίγουρα ο Λουτσέσκου και η ομάδα μας θα είναι πολύ πιο δυνατή. Με την ομάδα και στη Μεσημβρία τι γίνεται, κάτι τελευταίο ή ακόμα είναι νωρίς για ερασιτεχνικές ομάδες? Νωρίς, τώρα είμαστε τέτοιο, τώρα ετοιμαζόμαστε. Τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Θα μου πεις ότι δεν ξέρουν οι ομάδες τη Super League 2 και τη Football League τι θα κάνουν. Ακριβώς, τι θα γίνει, αν θα παίξουμε και τι θα κάνουμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, που ήσουν στο Λίμπερο και σήμερα. Και εγώ, Στέργιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι σε όλους, γιατί το έχουμε ανάγκη βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ξεκινάνε οι υποχρεώσεις της ομάδας μας τώρα. Να ευχηθούμε. Θα σε παρακολουθούμε και σένα, στην ομάδα σου και φυσικά τον ΠΑΟΚ. Εδώ θα είμαστε. Γερή να είμαστε όλοι, Γιώργο. Υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Εννοείται. Καλό μεσημέρι. Έγινε, Στέργιο μου, να είσαι καλά. Λοιπόν,